Τι λέτε, κύριε Νικολάου? Ας δούμε, καταρχάς, γιατί μετά τις εθνικές εκλογές, ξέρετε, του 2023, στην Αττική τρίτο κόμμα είναι το ΚΚΕ. Έτσι, έχει το τρίτο ψηλότερο ποσοστό το ΚΚΕ στην Αττική. Άρα αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη, σε σχέση με το πώς σκέφτονται δηλαδή και οι υπόλοιποι συνομιλητές. Στην Αττική. Στην Αττική, λέω. Εμείς ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση. Με ειλικρίνεια και με ευθύνη μιλάμε πάντα στο λαό. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως, ας πούμε, ορισμένα πράγματα που ακούστηκαν στη συζήτηση. Πώς θα πέσουν οι τιμές, όπως έλεγε ο υποψήφιος με την κυρία Νέα Δημοκρατία, αν δεν πέσουν οι φόροι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο ίδιος. 25% των τιμών που πληρώνουμε όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ είναι φόροι. 25% είναι φόροι των τιμών. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω μια συζήτηση που γίνεται και προέρχεται κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ διακηρυκτική κτλ. Αλλά τις προάλλες που είχαμε τη συζήτηση για την ακρίβεια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν συγκεκριμένες. Φορολογία από το πρώτο ευρώ για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, κανένα αφορολογητό όριο, ακόμα και για 9.000 ευρώ εισόδημα κάποιος θα πληρώνει φόρο. Και τι τους ένιωξε να βάλουν μπροστά? Να πέσει η φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις από 22% στο 17%. Όσο για τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω με τι εγγυήσεις μπορεί ο ελληνικός λαός να ακούει αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ, όταν το ΠΑΣΟΚ είναι βασικά ένα κόμμα το οποίο ψήφισε και τα τρία μνημόνια, μας έβαλε στο πρώτο, τσάκισε μισθούς, συντάξεις, δηλαδή θέλω να πω κάποια πράγματα είναι εδώ. Τώρα γίνεται μια συζήτηση, πολλές φορές φεύγουμε από τα πάνελ και λέμε ότι δεν συζητήσαμε τα ευρωπαϊκά θέματα. Και εγώ θέλω να βάλω δύο παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός σήμερα είναι με ευρωπαϊκό ευρωενωσιακό αποτύπωμα. Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός έχουν συγκεκριμένες αιτίες. Τα ολιγοπόλια στην εσωτερική μας αγορά τα αποδίδεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί άλλες χώρες δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα στην ίδια ένταση. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τη δυναμικότητα και το μέγεθος και των αγορών. Γιατί νομίζω υπάρχει και αντίστροφη ανάγνωση. Αυτό το έχουμε εξαντλήσει. Ότι όταν έχεις μια μεγάλη αγορά που μπορεί άλλος να πατσίσει το κέρδος που θα χάσει από τις χαμηλότερες τιμές, δεν είναι το ίδιο πράγμα στην Ελλάδα. Αλλά λέω, δεν μπορεί το να στείλεις μια επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν. Η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Όπως ξέρετε, επειδή μιλήσατε πριν για τη σύγκληση, αυτό που υπάρχει μια σύγκληση πραγματικά είναι στο ότι το 10% του ευρωπαϊκού πληθυσμού κατέχει το 70% του πλούτου. Και αυτό πάνω κάτω εκφράζεται σε όλες τις χώρες. Αυτούς εξυπηρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν. Άρα, για να τελειώσω. Υπάρχουν στρατηγικές κατευθύνσεις, τις οποίες έχουν ψηφίσει όλα τα άλλα κόμματα. Άρα, λοιπόν, πώς θα ψέξει η Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ τους υπόλοιπους? Λοιπόν, θα επανέλθουμε, γιατί θέλω πολύ να ακούσω και τις θέσεις. Πάντως, αντιπολίτευση υπάρχει σε αυτή τη χώρα, εγώ αυτό θέλω να πω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, λέτε. Είναι ο λαός με τους μεγάλους αγώνες που έκανε για τις συλλογικές συμβάσεις, τις αυξήσεις στους μισθούς, που είναι η απάντηση, μάλιστα, στην ακρίβεια. Και εκεί θα καταθέσει και όλες τις δυνάμεις στο ΚΚΕ. Εμείς λέμε ότι επειδή στην επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητηθεί το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2027-2033, θα πρέπει να πάρει κάποια απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση για το αν θα αυξήσει τον προϋπολογισμό της ή όχι. Γιατί? Διότι εφόσον έχει αποφασίσει ότι θέλει διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει αποφασίσει ότι θέλει να είναι δίκαιη η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, εφόσον έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να συγκροτήσει αμυντική βιομηχανία και μια σειρά από άλλα πράγματα. Από πού όμως, με κοινό δανεισμό ή με αύξηση του προϋπολογισμού να πληρώνουν οι χώρες παραπάνω? Έχει τρεις επιλογές. Από ίδιους πόρους. Έχει τρεις επιλογές. Ήδιοι πόροι, δανεισμός και. Ήδιοι πόροι σημαίνει να πληρώνουν οι χώρες. Και τα τρία πράγματα. Να φορολογηθούν οι κολοσσοί. Εμείς θα τα πληρώσουμε. Να φορολογηθούν οι κολοσσοί που αξιοποιούν τα προσωπικά. Και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης θα τα πληρώσουν στο τέλος. Εσείς, επειδή έχω την εντύπωση ότι μάλλον δεν είστε εξοικειωμένος με την οικονομική θεωρία και με το τι ακριβώς συμβαίνει με την Ελλάδα, μπορείτε να μου εξηγήσετε? Κύριε Σαχινίδη, είμαι 5 χρόνια μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Δεν θα μου κάνετε εσείς υποδείξεις τέτοιες. Δεν είναι θέση δική σας να κάνετε τέτοιου είδους κρίσεις. Να σας κάνω μια ερώτηση. Δεν είναι θέση δική σας. Ερώτηση, κάντε ό,τι θέλετε. Είπατε προηγουμένως ότι θα τα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης από την Ευρώπη παίρνει περισσότερα ή δίνει περισσότερα? Αυτό πολύ περισσότερα παίρνει. Ο Έλληνας πολίτης, όπως και οι άλλοι, όπως και οι άλλοι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνουν χρήματα και πάνε για συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που λέτε είναι υπεκφυγή. Είναι υπεκφυγή σε μια λογική. Πείτε μου εσείς που πάνε. Είναι ακριβές όμως αυτό που λέτε. Κύριε Λιμπεράκη, ακούστε να φέρουμε ένα παράδειγμα. 35 δισεκατομμύρια θα πάρει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πού κατευθύνονται αυτά τα χρήματα, ας μας πει ο κύριος Σαχινίδης.
Εντάξει, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Όπως κατευθύνονται. Ελάτε. Ισχυριστήκατε. Δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό έχει να κάνει με το που τα έχει δώσει η κυβέρνηση. Όχι που τα πει. Άμα ξέρατε ποιοι είναι οι όροι που τους ψηφίσατε και όλο στο Ταμείο Ανάκαμψη και εσείς και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι και οι κύριοι που είναι στην Ελλάδα. Να επιστρέψουμε στον κύριο Σεφνίδη. Θα ξέρατε ότι τα 2/3 των κονδυλίων κατευθύνονται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κατά τα 2/3 του τζίρου της εξωστρέφεια. Πείτε μου εσείς ποιος θα τα πάρει. Ο μικρομάγαζος θα τα πάρει. Το συγκλατζίδικο της γωνίας θα τα πάρει. Ο μικρομεσαίος. Κύριε Νικολάου, ένα ερώτημα. Βλέπω το Κομμουνιστικό Κόμμα, μπήκα λίγο, είδα και τα στατιστικά σας, ίσως οι πολίτες δεν το γνωρίζουν, αλλά μπορείτε να μπείτε και να δείτε ο κάθε ευρωβουλευτής μας, γιατί ο κύριος Νικολάου έχει διατελέσει, πόσες ομιλίες έχει απευθύνει, πώς έχει ψηφίσει σε διάφορα θέματα, υπάρχει διάδραση και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είστε σε μια λογική στο Ευρωκοινοβούλιο, το Κομμουνιστικό Κόμμα, του σχεδόν όχι σε όλα. Βρήκα, ας πούμε, ότι καταψηφίζετε οδηγίες που έχουν να κάνουν ή πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Σας το ρωτώ πολύ ειλικρινά και χωρίς καμία διάθεση να σας προβοκάρω. Ο ρόλος του ΚΚΕ, όπως τον βλέπει στην Ευρωβουλή, είναι να βάζει ένα ανάχωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πιστεύετε ότι είναι ένας κακός μηχανισμός. Αυτό λέτε στον κόσμο. Καταρχάς και για τη συγκεκριμένη οδηγία, για να καταλαβαίνει και ο τηλεθεατής τι συνέβη. Η συγκεκριμένη οδηγία είναι αυτή με βάση την οποία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην πόλη του Βόλου από την καύση σκουπιδιών, υπολοιμάτων απορριμμάτων δηλαδή. Όχι, στην καύση στην ΑΓΕΤ. Καταδικαζόμαστε. Ναι, αλλά με βάση, αν δείτε την συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφοράς σε αυτό το θέμα, θα καταλάβετε ότι η Κομισιόν λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατί εμείς τα μετράμε σε επίπεδο Θεσσαλίας, άρα ο Βόλος αθροίζεται με όλη τη Θεσσαλία. Το ΚΚΕ, και αυτό νομίζουμε από την εμπειρία του, το βγάζει, μπορεί να το βγάλει ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και το 19, αν θέλετε, ήρθε με ορισμένες προσδοκίες, πολύ καλές δουλειές με καλούς μισθούς, φτηνά και ποιοτικά προϊόντα μέσα στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά, απάνεμα λιμάνια, όχι πόλεμοι, ελαίο ευρωενωσιακών και νατοϊκών εταίρων και συμμάχων, αυτές οι προσδοκίες, όπως και οι προηγούμενες, οι παλιότερες για τα χρυσά κουτάλια, δεν έχουν γίνει ποτέ πραγματικότητα και δεν μπορούν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μηχανισμός ο οποίος εξυπηρετεί στην πραγματικότητα τους μεγάλους ομίλους. Δεν έχει εξασφαλίσει όμως ειρήνη σε μια Ήπειρο που μέχρι το 1945 σφαζόμασταν, κύριε Νικολάου. Δεν έχουμε... Εσείς βλέπετε η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ να είναι παράγοντας ειρήνης. Δεν είπα για το ΝΑΤΟ. Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε. Εδώ μιλάμε, τα 23 από τα 27 όταν κάνουμε εκλογές για το ΝΑΤΟ, να μαζευτούμε να μιλήσουμε. Αλλά εγώ τώρα σας ρωτάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου λέτε για το ΝΑΤΟ. Από τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για το Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει ο νατοϊκός προϋπολογισμός. Το 2% το οποίο το πιάνουν μια σειρά από κρατημέλη. Ήταν σαφές το ερώτημα. Μου λέτε για το ΝΑΤΟ, σας λέω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, εσείς είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής. Θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, κατά τη δική μας αντίληψη, είναι αυτό. Και αυτό φαίνεται από μια σειρά από πράγματα. Δείτε, την επόμενη μέρα, τι προϋπολογίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϋπολογίζει ότι θα λύσει τα βασικά πιεστικά προβλήματα του λαού, του ελληνικού και των άλλων λαών. Λέει 20 δισεκατομμύρια πλεονάσματα την επόμενη τετραετία. Η κυρία Φόντερ Λάιν, μετά την επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού, είπε ναι, αλλά υπερενισχυμένα μνημόνια, ταμείο συνοχής κτλ. Είμαστε ευνοημένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είμαστε ευνοημένοι και καμία χώρα δεν μπορεί να είναι ευνοημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Δείτε, με διπλούς και τριπλούς ρυθμούς ανάπτυξης τρέχει η ελληνική οικονομία και οι μισθοί είναι παγωμένοι στα επίπεδα του 2009. Ενώ η Αλβανία δίπλα μας ανθεί. Άρα λοιπόν, βεβαίως έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ η Αλβανία δίπλα μας ανθεί. Θα σας πω, οι 13 ώρες εργασίας ο νόμος Γεωργιάδη, χωρίς και υπεροριακή αμοιβή, πατάει σε ευρωενωσιακή οδηγία. Άρα λοιπόν εμείς λέμε το εξής. Παρακαλώ κύριε Σαφηνίδη, κουβέντα κάνουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς είναι ευνοημένη. Υπέρ του Brexit. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η θέση την οποία διατυπώνει. Είστε υπέρ του Brexit, κύριε Νικολάου. Κύριε Σαχινίδη, εμείς το λέει καταρχάς το σύνθημά μας, δεν το κρύβουμε. Εμείς λέμε σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρώπη των λαών, των εργαζομένων, των αγροτών. Την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό. Ο ελληνικός λαός το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 95 εκατομμύρια εργαζόμενους φτωχούς, 16 εκατομμύρια ανέργους. Λέτε εμείς να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε ο ελληνικός λαός πρέπει να πάρει. Λένε κοντολογίστε, θα ήταν καλύτερα να είμαστε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Με βάση τα δικά του συμφέροντα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως το 2015 δεν θυμάμαι να ήσασταν. Και σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να γίνονται μεγάλοι αγώνες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έχουν σήμερα αποτελέσματα. Δείτε τους κλάδους των κατασκευών. Να κινητοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο. Κύριε Κουρούμπλη. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του. Προφανώς. Το ΚΚΕ το ξέρει ο λαός. Εκεί που γίνεται κάθε μικρός και μεγάλος αγώνας είμαστε εκεί. Καλώς. Είμαστε η αντιπολίτευση στο 41% της Νέας Δημοκρατίας. Το 41% κοντένει όσο ψηλώνει ο αγώνας και όσο ψηλώνει το κουκουέ. Αυτό νομίζω μπορεί να το βγάλουν όλοι σαν συμπέρασμα. Συγγνώμη, κύριε Νικόλα. Στις 9 του Ιούνιου, εμείς λέμε, κυρία Λιμπεράκη, ότι ο ελληνικός λαός και η νεολαία πρέπει να ψηφίσει εκφράζοντας την καταδίκη του συγγενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ, που το σπονσοράρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ψηφίσει αντιπολεμικά ενάντια στην κλιμάκωση στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, να ψηφίσει για να μην έχει εμπλοκή της χώρας στα επικίνδυνα αυτά σχέδια για να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες, να ψηφίσει με βάση τα δικά του συμφέροντα, γιατί την επόμενη μέρα όλοι οι βραχνάδες της ακρίβειας, του πληθωρισμού, των προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης, όλα αυτά που βίωνε θα είναι εδώ. Μάλιστα. Αυτή ακριβώς την ψήφο μπορεί και ο ελληνικός λαός και η νεολαία το ξέρει, να την εκφράσει το ΚΚΕ, να δώσει περισσότερη δύναμη στο δικό του αγώνα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο για τις αγωνίες και τις ανάγκες του. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολάου.